Κοίτα, κυρίες και κύριοι, η λήξη του ντέρμπι στο Αντώνης Παπαδόπουλος έφερε και το τρίτο ημίχρονο αυτών των επεισοδίων. Τέσσερις νεαροί συνελήφθησαν, ενώ 29χρονος τραυματίστηκε στο μάτι. Κατήγγειλε ότι ενώ βρισκόταν στην κερκίδα, δέχθηκε αντικείμενο που ρίχθηκε από άτομο το οποίο βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο. Να πούμε και ότι άγριες διαθέσεις των οπαδών διαφάνηκαν γύρω στις 4 το απόγευμα, όταν αστυνομικό όχημα στην Λεωφόρο Παπα-Νικολή δέχθηκε επίθεση από κουκουλοφόρους οπαδούς της ανόρθωσης, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στα παράθυρα. Λίγο αργότερα, οπαδοί της Ομόνιας προσέγγισαν την βόρεια κερκίδα του σταδίου με αναμένες φωτοβολίδες. Μέλη της μηχανοκίνητης μονάδας άμεσης δράσης παρενέβησαν, συλλαμβάνοντας 19χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν φωτοβολίδες. Να πούμε επίσης ότι μετά την λήξη του αγώνα συνελήφθησαν ένας 19χρονος ο οποίος εντοπίστηκε να ρίχνει πέτρες σε φιλάθλους που ήταν εντός του γηπέδου, ένας 20χρονος για επίθεση εναντίον αστυνομικού και ένας 22χρονος για κακόβουλη ζημιά σε ιδιωτικό αυτοκίνητο. Επίσης, Νικήτα, με την λήξη του αγώνα, κουκουλοφόροι οπαδοί επιτέθηκαν εναντίον 4 αυτοκινήτων με ξύλα και ρόπαλα, στα οποία επέβαιναν οπαδοί της Ομόνιας. Σε άλλη περίπτωση έκλεψαν μάλιστα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επίσης οπαδοί της Ομόνιας και του προκάλεσαν σοβαρές ζημιές. Να πούμε ότι η υπόθεση καταχωρήθηκε ήδη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και θα ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης. Νικήτα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε.